Dávid Aslam, provedl pečný do samozřejmě. A to je není kontravokální? Jo, to je patrný. Co? Co mi? Kaděl Καλησπέρα σας πέρα σε όλους. Τζαβέντ Ασλάμ, λέγουμε πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητα Ενάδος ή Ενότητα. Πάλι μια φορά έχουν ανοίξει πόρτα του ρατσισμού και φασισμού. Από Γκοριτσά, Σπρόπυργο μέχρι Παλιά Κοκκινία και μέχρι Νησιά έχουν χτυπήσει δεκάδες άνθρωποι, εργάτες, θέλουν να απλώσουν το ίδιο φόβο και το ίδιο αίμα και το ίδιο φασισμό. Ένα είναι αυτό. Έπρεπε δηλαδή η κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το ρατσισμό και φασισμό. Όταν ανοίγουν πόρτα, τότε οι φασίστες κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερο, ήθελα να σας ενημερώσω. Πήγαμε Μανολάδα. Το ξέρετε όλοι οι άλλοι. Αλλά Μανολάδα, όταν μαζεύεται νερό από βροχή, κόσμο, οι εργάτες πλύνουν με αυτό. Δηλαδή, αν λέμε Ευρώπη, αν λέμε σεβασμό, αν λέμε πολιτισμό, τότε αυτές οι εικόνες έπρεπε να αλλάξουν, να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ούτε εμβόλια, γιατί αν θέλουμε να δείξουμε οι εργάτες που δουλεύουν μέσα σε χωράφια, έπρεπε να τους δώσουν νόμιμα χαρτιά για να μπορέσουν να κάνουν σωστά και αληθινά τα πράγματα. Στρατόπεδα και κέντρα φιλοξενία, αυτά να κλείσουν που είναι σαν κέντρα, όχι φιλοξενία, κέντρα που σκοτώνουν οι άνθρωποι. Είναι φυλακές. Εμείς ζητάμε αυτοί που είναι σαν φυλακές, αυτοί να κλείσουν. Όχι να πετάξουν παιδάκια και γυναίκες και μικρά παιδάκια έξω από τα κέντρα που ούτε δεν δίνουν φαγητό και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε νομιμοποίηση για να έχουν σεβασμό οι εργάτες, οι άνθρωποι, οι μετανάστες και πρόσφυγες, και όχι ρατσισμό και όχι φασισμό. Γι' αυτό το λόγο με αυτά τα πράγματα θα είμαστε όλοι μαζί Πολυτεχνείου και πάλι χρειάζεται τόσο δυνατό όσο ήταν τότε όταν αρχίσανε οι νεολαία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Θα δώσουμε τον λόγο στην Ίγκεμπορ. Πριν δώσουμε τον λόγο στην Ίγκεμπορ να πω κάτι. Θα διαδηλώσουμε στο Πολυτεχνείο, επειδή γίνεται πολύ θόρυβος για τα κόκκινα καπέλα, θα διαδηλώσουμε με κόκκινα καπέλα και θα δώσουμε την απάντηση στο Μητσοτάκη και να του θυμίζουμε ότι είναι ένας μεγάλος ψεύτης, είναι ένας πρωθυπουργός, πανυπόπλητος, και απέναντι του στέκεται ένα μεγάλο κίνημα. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο, μας τιμάει η παρουσία της. Εγώ θα έλεγα το κόκκινο καπέλο να είναι σύμβολο από τώρα. Σύμβολο από τώρα. Σύμβολο για σωστή δημοσιογραφία, με αληθινές ερωτήσεις. Σύμβολο ότι δεν μπορούμε να αρνούμε πια ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες κάνει βίες pushbacks, και σύμβολο για ότι απαιτούμε από τους ηγέτες μας να λένε την αλήθεια, να είναι λίγο συμβολικό. Δεν μετράω εγώ, μετράει η υπόθεση. Μετά από 2 χρόνια ψέματα, όχι μόνο από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, αλλά και από τον Ολλανδικό πρωθυπουργό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς οι δημοσιογράφοι δεν αντέχουμε άλλο. Έπρεπε να κάνουμε κάτι για να μην μπορούν να λένε ψέματα πάνω σε αυτό πια. Έκανα αυτό που έκανα. Το αποτέλεσμα ήταν μια έκρηξη τόσο δυνατή, δεν την περίμενα εντελώς. Πληρώνω μια μεγάλη τιμή, γιατί ο τύπος της αδεξιάς κάνει πραγματικά μια καμπάνια όπως τα μεσαίωνα σε μάγισσες. Εάν υπήρχε ακόμη αυτή η ποινή, θα με κάψανε. Προχτές το βράδυ, όταν βγήκα αργά για να πάρω κάτι από ένα μίνι μάρκετ, έκανα τη βλακεία να βάλω αυτό το συμβολικό καπέλο πλέον. Κάποιος με αναγνώρισε και έσκυψε και μου πέταξε μια πέτρα. Γίνανε και άλλα πράγματα και ένιωσα τόσο ανασφαλής ότι έφυγα από το σπίτι.
μετά ο κύριος δήμαρχος της Ίδρας έκανε μήνυση για ένα λάθος που είπα, το διόρθωσα αμέσως, είπα συγγνώμη, όμως μου έκανε μήνυση για κάτι που έλεγα και αυτό που έλεγα το διόρθωσα. Δεν συγκρίνεται με, ας πούμε, το λάθος που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε «Δεν πήρε στη Σάμο». Ναι, μεν εγώ φώναζα, ναι, πήγα. Ήμουν, μάλιστα, η πρώτη δημοσιογράφος που πάτησε πόδι στο Σάμο μαζί με τον Ολλανδό Καμαραμάν και την Ευρωβουλεύτρια Τίνε Κεστρίκ. Στο Μάιο φέτος, η Τίνε Κεστρίκ που έκανε έρευνα για Frontex και τα pushbacks, μας δείξαν αυτό το καμπ, όμως ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, επέμεινε ότι δεν πήγα. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μήνυση στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, η αντίδραση των δύο, του πρωθυπουργού και του δήμαρχου, ήταν και οι δύο εξωφρενικές και από πίσω κρύβεται και μεγάλο σεξισμό. Ο κύριος δήμαρχος, ας πούμε, όλο ένα μιλάει για μία κερία, μία τάδε κερία. Δεν θα αφήσει μία τάδε κερία να λέει τέτοια για το αγαπημένο νησί μου. Δεν είμαι μία τάδε κυρία. Εάν λες κυρία, λες και το όνομά μου. Και μάλιστα αυτός ο κύριος τον ξέρω χρόνια. Είναι προσβλητικό όπως μιλάει για μένα. Τουλάχιστον εγώ δείχνω το σεβασμό να μιλάω για τον κύριο δήμαρχο όπως μιλάω για τον κύριο πρωθυπουργό. Όμως, όταν λένε ψέματα, εμείς οι δημοσιογράφους έχουμε όχι το δικαίωμα, έχουμε το καθήκον να το λέμε. Μία μεγάλη δημοσιογράφησα, η Μέρι Ρέζα, έλεγε, I can only say it in English, the battle for facts, the battle for truth, is activism, otherwise it's not journalism in these times. Και συμφωνώ, γιατί σε αυτές τις εποχές με τόσο fake news και τόσους ηγέτες δεν λένε την αλήθεια, πρέπει σαν δημοσιογράφος να πάρεις μια στάση. Και έχουμε το καθήκον, και αν δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, η ενέργεια, τα χρήματα, ο χρόνος που έβαλε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να κρύψει τα pushbacks είναι τεράστια. Όπως κάνει τα πάντα να κρύψει τους πρόσφυγες σε μεγάλες φυλακές που χτίζουν με 300 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μακριά, κλειστές, με security systems. Οι πρόσφυγες θα έχουν κάμερες πάνω τους 24/7. Δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά σε σχολεία κανονικά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Όλες οι πανεπιστημιακές ερεύνες λένε ότι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις με ανθρώπους που μπαίνουν σε μια χώρα είναι για να τους κλείσεις μέσα μακριά από την κοινωνία. Το έχουν ερευνήσει στην Αυστραλία, γιατί έτσι είναι το σύστημα της Αυστραλίας και απέτυχε. Και είναι και σαντιστικό, ας το λέμε και έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή προσπαθούν ξανά κρύφα να αδειάζουν τα κάμπς μέσα στην Αθήνα και γύρω-γύρω από την Αθήνα και παιδιά που πήγανε σχολεία εδώ 4 χρόνια με βία τους φέρνουν σε κάμπς άλλα μακριά, θα χάσουν τα φιλαράκια τους στα σχολεία, θα χάσουν τους δάσκαλους τους, πάλι οι ρίζες, οι μικρές που είχαν κάνει εδώ θα τους πάρουμε σαν φυτά με βία να μην έχουν ρίζες πια. Αυτό είναι βασανιστήριο, όχι μόνο για τους γονείς, αλλά ειδικά για τα παιδιά. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα έρθείτε όλοι στο 17 Νοέμβρη και να το λιώνω έτσι, εάν από εδώ και τώρα ο Μηταράκης και ο Μητσοτάκης δεν μπορούν πια να λένε ψέματα για τα pushbacks, τότε είμαι έτοιμη να θυσιάζω αυτό που θυσιάζα και να δέχω αυτό το κύμα σεξισμού και μίσος. Γιατί κάτι έπρεπε να κάνουμε να τελειώσουμε με τα ψέματα.
ευχαριστώ, σας βλέπω 17 Νοέμβρη. Ο Ανάσης ο Καμπαγιάννης μπόρεσε να έρθει, έχει κάνει μια δήλωση και την έχει στείλει και ήθελα να τη διαβάσω. Ανάσης Καμπαγιάννης, υποψήφιος πρόεδρος του Βουκολικού Συλλόγου Αθήνας με την Εθνική Παρέμβαση και Ιστορική Ανατροπή. Η γενναία απέκτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου Ίγκε Μπρομπέκελ στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανέδειξε την απάνθρωπη και απαράνομη πρακτική των pushbacks από το ελληνικό κράτος, που έχει πλέον καταγγελθεί από πλήθος διεθνών οργανώσεων και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Η πρακτική των pushbacks δεν αφορά μόνο τα πτήρια του ελληνικού λιμενικού, που εμποδίζουν διάρκεια με πρόσφυγες και μετανάστες να πιάσουν ελληνική ακτή, πισωγυρίζοντας από την υπερχιλιόχρονη παράδοση των ανθρώπων να διασώσουν άλλους ευάλωτους ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα. Αφορά και κάτι ακόμα πιο σκανδαλώδες. Το ελληνικό κράτος συλλαμβάνει ανθρώπους που έχουν βρεθεί στη ξηρά της επικράτειάς του, τους απαγάγει χρησιμοποιώντας άντρες χωρίς διακριτικά και στη συνέχεια, αν στο μεταξύ δεν τους βρίσκουν, δεν τους κλέψουν, δεν τους χτυπήσουν, αν είναι ρουτίνα, τους σκορτώνει σε φουσκωτά και τους αφήνει στο μέσο της θαλάσσης. Η νομική περιγραφή αυτών των πρακτικών είναι απαγωγές, ληστείες, έκθεση σε κίνδυνο ζωής και στο τέλος ανθρωποκτονίες. Αυτές οι εικόνες μας προβάλλουν όχι σαν Έλληνες, αλλά σαν ανθρώπους και πρέπει να σταματήσουν άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί το δικαίωμα και η υποβολή αίτησης ασύλου, την αδίκη της ορθής και νομικής διαδικασίας έκτασής του, με ταυτόχρονη κατάργηση του νομικού χαρακτηρισμού της Τουρκίας ως ασφαλούς σημείο της χώρας. Ήταν και δήλωση του Θανάση Καμπαγιάννη. Λοιπόν, εμείς έχουμε ολοκληρώσει. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση. Αυτό που είπα δεν σημαίνει καθόλου ότι αγνώ το ρόλο της Τουρκίας. Όμως, ο ρόλος της Τουρκίας, αυτό το ρόλο το ξέρει όλος ο κόσμος. Και μιλάμε ανοιχτά για αυτό. Ξέρουμε ακριβώς πώς εκμεταλλεύει ο Ερντογκάν τους πρόσφυγες. Κατηγορείτε την ελληνική κυβέρνηση όμως. Για τα pushback τα ψέματα. Και θα θέλετε, να σας ρωτήσω κάτι. Θα θέλετε παραδείγματος χάρη όλοι να μπαίνουν ελεύθερα. Εγώ προσωπικά... Μπορεί μια χώρα ευρωπαϊκή ή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να φιλοξενήσουν όλους τους πρόσφυγες. Ναι. Στην Ευρώπη έχουμε 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Δημογραφικά και κοινωνολογικά είμαστε σε θέση να απορρίψουμε 10%. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια. Δεν έχουμε ένα πρόβλημα προσφύγων. We have a reception problem. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φταίει για όλα που γίνονται αυτά. Γιατί πρόδωσε την Ελλάδα, άφησε την Ελλάδα μόνη της 6 χρόνια και δεν είναι rocket science. Μετά με μια αδεξιή κυβέρνηση μπορούσες να περιμένεις αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό είναι μια εξήγηση, δεν είναι δικαιολογία. Γιατί είναι βιάσιμο ανθρώπινα δικαιωμάτων και αυτά τα δύο υπάρχουν παράλληλα. Τα τρία μάχουν καλύστα. Ο έσχος ρόλος της Τουρκίας και το ξέρουμε όλοι, δεν είμαι ανταποκρίτρια στην Τουρκία, είμαι ανταποκρίτρια στην Ελλάδα. Οι συνάδελφοι μου κάνουν τη δουλειά τους στην Τουρκία. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτο, τα εγκλήματα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση τα οποία αρνείται. Και του είπα, να είσαστε ειλικρινείς, πες στις Βρυξέλλες. Με προδώσατε, δεν κάνατε τίποτα, κάνατε επίσημα την Ελλάδα σκουφιλιάρικο για τους πρόσφυγες που δεν θέλετε εσείς, τότε εγώ κάνω ό,τι θέλω. Τουλάχιστον να μιλάμε για τα πράγματα όπως είναι. Το έδωσα στην ερώτηση αυτή την Στεφίδη. Δεν το πήρε, γιατί έβγαλε αυτήν που λέει την αλήθεια, το άτομο που προσβάλλει. Ένας πρωθυπουργός που λέει ψέματα προσβάλλει τη θέση που έχει. Και το λαό, και τον κόσμο, και τους πρόσφυγες. Εσείς έχετε πάει ποτέ στην Τουρκία, πώς είχε πολύ στην Τουρκία, όπως στην Ελλάδα. Έχω πάει, ήμουν η πρώτη που πήγα στην Τουρκία να κάνω μεγάλο ρεπορτάζ για τα τράφικες και πρέπει να το κάνω εντελώς εγκόκλητο βέβαια, γιατί είχα και bodyguard μαζί μου, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
αλλά μη μου πείτε ότι δεν πήγα και μη μου πείτε ότι δεν ξέρω τι γίνεται στην Τουρκία. Προς Θεού. Επειδή αυτή η ερώτηση για τα ανοιχτά σύνορα, θα θυμίσω ότι η Ευρώπη τα επόμενα 20 χρόνια, από παντού έρχεται αυτή η εικόνα, θα έχει μια πτώση πληθυσμού πάνω από 20 εκατομμύρια. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη ανοίγει τα σύνορά της επιλεκτικά. Εάν έχεις λεφτά για να πάρεις χρυσή βίζα, θα έρθει να βράσεις στο μισό κέντρο της Αθήνας, να κάνεις τις business σου. Για τους πλούσιους είναι ανοιχτά τα σύνορα. Για τους φτωχούς είναι κλειστά τα σύνορα. Και μάλιστα για τους φτωχούς, οι οποίοι φεύγουν κατατρεγμένοι από πολέμους στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Συμμετέχει το ΝΑΤΟ. Εκεί στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα είναι μαζί με την Τουρκία. Εκεί θα βρίσκουμε στις επεμβάσεις από τη Σομαλία μέχρι το Αφγανιστάν μέχρι παντού. Λοιπόν, ανετότατα. Και το δεύτερο, καταγγέλει λέει τα pushbacks ο Ερντογάν. Σοβαρά. Προφανώς υπάρχουν ακτιβιστές στην Τουρκία που καταγγέλνουν και τα pushbacks τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Εμείς μαζί με αυτόν τον κόσμο είμαστε. Με το κίνημα στην Τουρκία που αντιστέκεται στον Ερντογάν. Δεν είμαστε με όλους αυτούς που λένε ότι πρέπει να κάνουμε μια πολεμική εκστρατεία κατά της Τουρκίας, να τρυπήσουμε το Αιγαίο, να φέρουμε φρεγάτες, να φέρουμε στρατούς Ραφάλ και μέσα σε όλη αυτή την εικόνα ξαφνικά οι πρόσφυγες είναι εισβολής. Σοβαρά. Είναι εισβολής, μανάδες με τα παιδιά τους που φεύγουν από πολέμους. Ο ρατσισμός του Μητσοτάκη και των κυβερνήσεων έχει χτυπήσει πάτο. Και σε αυτό θα μαθήσουν απέναντί τους. Η προσπάθεια να εμφανίσουν την Ίγκεμπορ Μπέγκερ ότι είναι φιλότουρκη και δεν είναι και ήδη και ανθέληνας. Τα ξέρουμε αυτά τα παιχνιδάκια, τα έχει παίξει πολλές φορές τη δεξιά και με αυτά τα παιχνίδια πάντοτε ανοίγει το δρόμο στους φασίστες. Δεν περνάνε αυτές οι απάτες. Είμαστε με την Ίγκεμπορ Μπέγκερ, είμαστε υπερήφανοι. Γιατί στάθηκε και κατήγγειλε τα pushbacks και έχει σημασία να καταγγείλεις αυτά που γίνονται στη χώρα σου. Με πολύ ευκολία, ας πούμε, καταγγέλλονται πράγματα που γίνονται σε άλλες χώρες, αλλά κλείνουμε το στόμα μας όταν έχουμε εγκλήματα, όταν έχουμε pushbacks, όταν έχουμε δολοφονίες μέσα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, καλά έκανε και έσκησε αυτό το πέμπλο η οποία είχε προβλήματα. Μας έκανε περήφανος. I want to also ask something, you know. I think one of the biggest problem is before all the things that has been happening in Turkey and with the pushbacks, because it was not powered by the media, and of course it was hard for the media also to be in that scene and to have this report. And now that people like Ingeborg talk about it and the media are trying to ask and put the authorities under pressure and to asking them about these facts and realities and to reveal them, it seems a bit, you know, hard for the people also to understand that what is going on, because there hadn't been much information about all the things that is happening in the border, all the things that's happening with the pushback, all the stories that of the you know, surviving of refugees there. So that's why it was not covered, and they don't allow the media easily to cover that. You know, that sense, that fact, that all the things that happened. On that time. Do you want to ask my question after that one? I think that you will speak so quickly. Ah. Okay. You will do. So the second one is that, for example, what is all happening with the demonstrations and the camps, because there are not much information, and you know, the state is showing the camps as a facilitator, you know, places for the refugees that they leave, and they have all their basic rights there. That's totally wrong. And whenever that you will see a big demonstration, a big strike of all the camps, it will be a shock both for the society and for the media, because they didn't have much information. So this is the problem. If something is needed to be changed, it should be changed from the base, and you cannot power an hour of, you know, overpower it once and to expect that something will be changed. Or even the meeting that we have today, it is something that is going to affect for many people, and it should be covered as much as possible, because it will affect on thousands of people, on thousands of those people that they don't have even their voice. We are. We are resistantly standing, and we are trying and striking and acting in order to at least have our voice, to be able to talk, to be able to express ourselves, to
to have our personal liabilities, to have, you know, our basic rights. So this is the fact that life for refugees in the camp is much more complicated, and Israeli needs to open the discussion, and it is, the time is now. Otherwise, it will make a big shock on many people. I think. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.